Καλώς ορίσατε στο TEDx Limassol. Πώς ήταν η εμπειρία σας στη σκηνή του TEDx? Είναι η πρώτη σας φορά νομίζω. Ναι, είναι η πρώτη φορά που μιλώ σε TEDx. Ήταν δύσκολο να οργανώσω την παρουσίαση γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που κάνεις την παρουσίαση. Αλλά νομίζω ήταν εντάξει στο τέλος. Είναι μια δύσκολη διαδικασία πρέπει να πω. Αλλά είναι πολύ ωραία η οργάνωση, η τεχνολογία η οποία προσφέρεται. Έτσι σε κάνει να νιώθεις άνετον. Ο κόσμος είναι επαγγελματίες επίσης, που βοηθά πάρα πολλά γιατί ξέρεις ότι θα γίνει αυτό που λένε ότι θα γίνει. Πόσο σημαντικό είναι για κάποιον να συμμετέχει σε τέτοιου είδους οργανώσεις όπως το TEDx? Είναι το TEDx μια μεγάλη ευκαιρία από την πλευρά του ομιλητή να περάσει ορισμένες απόψεις και ιδέες σε έναν ακροατήριο το οποίο ίσως να είναι δύσκολο να το βρεις ή να έχεις πρόσβαση σε τούτου του είδους τους ανθρώπους διαφορετικά. Τούτο είναι το μεγάλο και το πιο ελκυστικό κομμάτι πέραν από το ότι μπαίνει και στο διαδίκτυο κτλ. Έχεις επίσης την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά πάρα πολύ κόσμο, εξαιρετικό κόσμο. Έχει μια ποιότητα ο κόσμος που ενδιαφέρεται για να μειγνύεται μέσα στα TEDx. Οπότε είναι πολλά μεγάλη απόλαυση σε ολόκληρο το κομμάτι του. Για το κοινό είναι σημαντικό να παρακολουθεί τέτοιου είδους διοργανώσεις? Νομίζω πως ναι. Είναι οι ιδέες οι οποίες προβάλλονται. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ότι οποιοδήποτε είναι συνηθισμένο να γίνεται στην Κύπρο. Πάρα πολύ διαφορετικά και η οργάνωση και όλα. Βάσει των δικών σας εμπειριών, τι προστάζει η νέα τάξη πραγμάτων? Το πιο μεγάλο πρόβλημα νομίζω είναι το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να αναμειγνύονται οι μεγάλες εταιρείες με το να προωθούν ορισμένα συμφέροντα τα οποία έχουν, να πιέζουν για αλλαγές νομοθεσίες, χαλαρώσεις, τον περιβόητο αυτοέλεγχο. Εκμεταλλεύονται και το γεγονός ότι έχουν τα πολλά λεφτά και κάνεις πολλές διαφημίσεις και προβάλλεις μια εικόνα στα μίδια η οποία κάποτε δεν είναι σωστή. Έχουμε και μια καταναλωτική κοινωνία. Ο κόσμος με τις έννοιες του μπορεί να μην καθέται να τα ψάξει τα πράγματα. Έχουμε τούτου του είδους τα προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη, υπάρχει και το πρόβλημα το ότι πολλές φορές λόγω της οικονομικής κρίσης βρίσκουν διάφορη ευκαιρία λόγω της κρίσης να προβάλλουν κάποιες λύσεις που κανονικώς εχόντων των πραγμάτων δεν ήταν ποτέ δυνατόν να δεχτούμε για να προβληθούν τούτα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.